Με ένα λίγο περίεργο πλάνο σας καλωσορίζω στο πρώτο βίντεο για τον Ιούνιο, για το καλοκαιράκι που έρχεται, παιδιά. Μπήκαμε και επίσημα στον πρώτο καλοκαιρινό μήνα. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Εύχομαι το φετινό καλοκαίρι να είναι ξεγνιασιά, χωρίς δυσάρεστα γεγονότα, χωρίς φωτιές, να κυλήσει ωραία, ομαλά και ό,τι και να κάνουμε, να ξεκουραστούμε και να γεμίσουμε μπαταρίες. Δεν ξέρω τώρα τι πλάνο βλέπετε και αν με βλέπετε, γιατί τραβάω από το κινητό με την πίσω πλευρά, οπότε δεν βλέπω τι γίνεται με την πίσω κάμερα εννοώ. Εγώ πήρα την κάμερά μου μαζί, αλλά θέλω να σας πω ότι έφυγα χωρίς την κάρτα μνήμης. Έτσι, έβαλα την μπαταρία, κάρτα μνήμης ποτέ και έφυγα από το σπίτι, κυρία. Και τώρα ανοίγω για να τραβήξω βίντεο και μου λέει λείπει κάρτα μνήμης. Και λέω, α, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω έρθει πρωί να κάνω τη δουλίτσα μου. Είπα ότι επειδή είναι το πρώτο βίντεο του Ιούνιου, δεν θα γκρινιάξω ούτε για τη ζέστη που ήθελα να σας γκρινιάξω λίγο, ούτε για την κίνηση που επικρατεί στην Αθήνα. Το μόνο που θα σας πω ότι όσοι μένετε επαρχία είστε πάρα πολύ τυχεροί. Πάω να κάνω τη δουλίτσα μου, πάω να πεταχτώ λίγο σούπερ και πάμε να δούμε τη σημερινή ημέρα, η οποία θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και επίσημα πρώτη μέρα με σορτσάκι και σανδάλι. Και τι ωραία που νιώθω, παιδιά, ξεγνιασιά. Πολύ ωραία. Αλλά είμαστε πουλιάρα, σαν το γάλα. Δεν πειράζει. Easy come and easy go. You're an unfading star. Gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like έστρεψα σπίτι και πήγα λίγο και σούπερ, γιατί βασικά θα 99% θα πάω σε λίγο να πάρω τον Αλεξάνδρα του σχολείου να δω σε τι φάση βρίσκεται. Έχω τάξη σήμερα, θέλω να πάω στον Αγιάννη το Ρώσο. Οπότε θέλω να δω σε τι φάση θα γυρίσει, να φύγουμε κατευθείαν να τον πάρω να πάμε. Και πήρα έτσι να έχουμε κανένα νεράκι μαζί μας. Πήρα και αυτά εδώ πέρα τα ωραία τα τσαγάκια που σας έδειχνα και πέρσι, που τα έπινα ασταμάτητα. Καθίστε να τα βάλω κατευθείαν ψυγείο, λίγο να δροσίσουν, για να προλάβουμε να τα έχουμε λίγο δροσερά μαζί μας. Εδώ, εδώ, μέσα τώρα πρόχειρα εδώ, δεν έχω αλλού χώρο. Και πήρα, για να έχουμε μαζί κανένα μπισκότο από αυτά τα πτύπερ, τα οποία τα αγαπώ με τη σοκολάτα, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Πήρα έτσι για τον δρόμο να έχουμε κάσιους και αμύγδαλα. Πεθαίνω και γι' αυτά. Μπανανούλες, θα πάρω κανένα δυο μαζί μας, αλλά για το σπίτι περισσότερο. Πήρα κορόμιλα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει τι αδυναμία έχω στα κορόμιλα. Αγαπώ κορόμιλα από παιδί μικρό. Εδώ στη γειτονιά, ένα στενό πιο πάνω, σε ένα σπίτι ήταν μια κυρία που είχε μια κορομιλιά, την οποία την είχα ταράξει. Δεν τις είχα αφήσει και δεν τα έκοβα τα κοκκινίζανε. Τα έκοβα πράσινα. Ήθελα να τα τρώω και να είναι ξινά. Εδώ πήρα μερικά ροδάκινα και έχει για τον Αλέξανδρο που του αρέσουν μερικά κερασάκια. Και εμένα μου αρέσουν τα κερασάκια, αλλά εντάξει, δεν τα πάρα πολύ προτιμώ. Λοιπόν, ακούστε ότι θυμήθηκα. Ένα μεσημέρι, τι μήνας ήτανε, νομίζω ότι καλοκαιράκι, ότι είχε αρχίσει να καλοκαιριάζει. Είχα πάρει μία μεγάλη σακούλα σούπερ μάρκετ, είχα πάει στο σπίτι της γειτόνισσας, από την απέξω την πλευρά, δεν έμπαινα μέσα. Και τις ρήμαζα τα κορόμιλα. Και με βλέπει η μαμά μου που κατέβαινε εδώ προς το σπίτι με μια σακούλα. Βγήκε η μαμά μου να με ψάξει, να δει που πήγε αυτό το παιδί. Ήταν μεσημέρι, εγώ απόγευμα έβγαινα έξω να παίξω. Και κατέβαινα παιδιά με τη σακούλα έτσι. Και έρχεται η μάνα μου και μου κάνει: Πού πας, παιδί μου, τι κάνεις? Θέλω να σας πω ότι τα φάγα σε μία μέρα. Δεν με πειράξανε ποτέ τα κορόμιλα, ποτέ. Δεν ξέρω, τα ζητάει ο οργανισμός μου, νομίζω. Και ξέρετε τι είδα? Είδα ότι τα τρώνε με λεμόνι και αλάτι. Και θέλω να πλύνω τώρα λίγα κορμιλάκια για να δούμε αν είναι όντως ωραία, γιατί εγώ τα τρώω σκέτα. Αλλά είδα πάρα πολλά βιντεάκια σε ρίλες και τέτοια που τα τρώνε έτσι και λέω ας τα δοκιμάσω. Ελάτε να τα
ξεπλύνουμε, να βάλω και να σας πω αν όντως είναι ωραία, αν είναι νόστιμα έτσι. Και έλεγα στο σούπερ μάρκετ, κάτι ξεχνάς. Τι ξεχνάς? Λεμόνια. Δεν έχουμε. Αχ, έκοψα χθες το τελευταίο, το έφαγα. Και δεν έβγαλα και ποτέ το πιατάκι από μέσα. Και δεν έχουμε λεμόνια. Είχαμε τόσες μέρες τόσο πολλά λεμόνια και τώρα δεν έχουμε κανένα. Δεν πειράζει, θα δοκιμάσω με αλάτι μόνο, να δούμε. Αλλά και με λεμόνι ίσως είναι ωραία. Λοιπόν, καθίστε να σας πω. Ποιο να πάρω, πάρω αυτό. Θα σας πω, επειδή έχω κάνει διατριβή εγώ στα κορόμιλα, θα με βλέπουν οι φίλες μου από τη γειτονιά και θα γελάνε τώρα. Ωραίο είναι με αλάτι, αλλά χάνει τη γεύση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, την μπουκιά που τρως που έχει το πολύ αλάτι, δεν καταλαβαίνεις τι τρως. Σε αυτό που του πάει, είναι γλυκό. Πέτυχα και ένα γλυκό. Ωραίο είναι, αλλά για μένα χάνει τη γεύση του. Και δεν καταλαβαίνεις τι τρως κορόμιλο. Θα δοκιμάσω όμως το με λεμόνι. Και επίσης πήρα Mr. Magic αυτά εδώ. Τα οποία είναι για το πλυντήριο πιάτων και σας το έχω ξαναπεί ότι είναι τα καλύτερότερα. Μοσχομυρίζει το πλυντήριο λεμονάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και όταν αρχίζει και τελειώνει το καταλαβαίνω τη διαφορά στο άρωμα του πλυντήριου. Και σκεφτείτε και έτσι να το βάλεις. Να, αυτό εδώ τώρα μου τελείωσε. Το βγάζω. Έτσι να το βάλω και να ανοίξω σε λίγο το πιγκρό, θα μου σχομυρίζουν τα πιάτα. Λοιπόν, και επίσης πήρα το χιλιοαγαπημένο μου πλέον Ava Perlé με πράσινο σαπούνι και μαστίχα χείου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σκεφτείτε, δεν περίμενα καν να μπω στη διαδικασία να δοκιμάσω το άλλο που είναι με αλάτι και άνθινε ραδιάς. Ναι. Που και αυτό μυρίζει ωραία, αλλά αυτές τις μέρες πλένω τα πιάτα με αυτό εδώ, με το πράσινο σαπούνι και αχ, χαίρομαι να πλένω τα πιάτα. Κάνει και τέλεια σαπουνάδα και μοσχομυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μετά μυρίζουν και τα χέρια μου ωραία. Και πήρα, επειδή το βρήκα μπροστά μου, αν και ακόμα έχει και το άλλο. Εντάξει, σχεδόν μέχρι τη μέση. Αλλά δεν είναι, λέω, όχι τώρα, φεύγω εδώ που το βρήκα. Απλά δεν είχε τη μεγάλη συσκευασία, γιατί εγώ Ava έπαιρνα πάντα έτσι κι αλλιώς, το κανονικό, το λευκό. Απλά δεν είχε τη μεγάλη συσκευασία, η οποία εμένα με πολύ περισσότερο και συμφέρει. Δεν βγαίνει μάλλον αυτό. Βγαίνει στη μικρή και στη μεσαία τη συσκευασία, αυτή που πήρα κι εγώ. Να βάλω λίγο το κερασάκι του Αλέξανδρου εδώ και να ψιλοετοιμάσω μια βαλιτσούλα, να είμαστε έτοιμοι. Αν τον δω τη μία η ώρα που θα πάω να τον πάρω το σχολείο, είναι ok. Να φύγουμε κατευθείαν. Γιατί είναι και περίπου μία μισή ώρα, δύο. Πόσες ώρες είναι, ρε παιδιά, για τον Αγιάννη το Ρώσο? Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time. Φτάσαμε στο Προκόπη Ευβοίας και θέλω λίγο να σας δείξω και την πλατεία. Σας έδειξα ένα πλάνο πριν. Από εκεί είναι η εκκλησία του Άγιου. Κάνουν κάποιες, δεν ξέρω, νομίζω βάφουνε. Και δείτε από πίσω τι ωραία που είναι. Έχει συντριβανάκι. Τη φτιάξαν, εγώ δεν το θυμάμαι το συντριβανάκι, νομίζω ότι τώρα πρέπει να έχει γίνει. Και εδώ έχει φτιαχτεί ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Παΐσιου, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν ξέρω αν είναι ανοιχτά τώρα για να πάω. Καλά, μέσα δεν θέλω να σας τραβήξω, όπως και στον Αγιάννη που πήγαμε τώρα δεν τραβάω μέσα. Τραβάει ο κόσμος, άρα αφήνουν, δεν το ήξερα, αλλά εντάξει, δεν θέλω εγώ. Και εδώ πέρα έχει και κάποιες τριανταφυγές. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Έτσι να το κάνετε σαν εκδρομούλα να έρθετε. Και τώρα εμείς θα καθίσουμε σε ένα μαγαζί εδώ πέρα που λέγεται
στο παραδοσιακό, ακριβώς δίπλα μου εδώ αριστερά μου, να φάμε, έτσι το συνδυάζουμε εμείς σαν μόνο ημέρα, ερχόμαστε, προσκυνάμε και μετά καθόμαστε για φαγητό. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν χωριουδάκι. Εκεί έχει και κάποιες καφετέριες που μπορείτε να καθίσετε και πιο εδώ νομίζω έχει κάτι να εκεί. Οπότε έτσι μπορείτε να το κάνετε σαν μονοήμερα, ξεκινήσετε να έρθετε το καφεδάκι σας, να προσκυνήσετε αν θέλετε και μετά να φάτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χωριό, δεν το έχω περπατήσει πιο μέσα να σας πω την αλήθεια, αλλά εδώ στην πλατεία που έχω έρθει. Και η διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία, απλά σε κάποιο σημείο έχει πάρα πολλές στροφές και ζαλίζομαι πάρα πολύ εγώ, παρόλο που οδηγάω ζαλίζομαι. Αλλά είναι εύκολος ο δρόμος, δηλαδή έχει έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με δύο λωρίδες για να μπορείς να κάνεις κάποια προσπέραση αν θέλεις. Είναι πολύ ωραία, έχει και πολύ ωραία θερμοκρασία, δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Ωραία. Και όπως φεύγαμε από τον Άγιο, σταματήσαμε εδώ πέρα σε μια πλατώρα, το σημείο δεν το ξέρω να σας πω, αλλά δείτε τι ωραία, έχει και μια γεφυρίτσα εκεί, η οποία δεν ξέρω αν πατιέται. Ήρθαμε τελικά, πατιέται το γεφυράκι. Παπαπαπαζαλά, δεν βγαίνουμε τώρα. Και δείτε τι ωραίο νερό που τρέχει. Πάρα πολύ ωραία, καλά γεμάτο πλατάνια, κλασικά εννοείται. Και εδώ έχει μια ωραία άπλα. Και ένα κλεισάκι. Τι είναι? Α, όχι, δεν είναι κλεισάκι. Καλά είναι, τέλεια, ε. Δείτε εδώ τι ωραία. Λίγο πιο μετά, όπως φεύγει, στο δεξί χέρι είναι αυτό το μέρος. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και δροσιά τώρα, δε, γιατί τρέχουν τα νερά, είναι τα πλατάνια. Και είναι σούπερ. Till dawn. We could stay to watch the sunrise. Cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Με αυτή τη μουσική υπόκρουση θα κλείσει το πρωτομηνιάτικο βίντεο μας για τον Ιούνιο με τον Αλέξανδρο να κλαίει με λυγμούς, ο οποίος είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι κουράστηκε και με το ταξίδι, κουράστηκε που τον ξύπνησε νωρίς στο σχολείο, για το σχολείο. Και μετά φύγαμε απευθείας για να πάμε στον Αγιάννη το Ρώσο και κουράστηκε πάρα πολύ. Αφού και στο γυρισμό μας έλεγε πού είναι το σπίτι, δεν το βλέπω. Άρχιζε από την Εθνική Οδό να ψάχνει το σπίτι του. Και κουράστηκε πάρα πολύ και τώρα υπάρχει αυτή η γκρίνια. Προσπαθεί να κοιμηθεί και δεν μπορεί και από την κούραση κλαίει το παιδί. Πολύ ωραία. Περνάμε γενικότερα. Κάπως έχει αρχίσει να ηρεμεί λίγο η κατάσταση μέσα, χαμός, τέλος πάντων. Παιδιά, αν θέλετε μέσα στο Σαββατοκύριακο, το επόμενο, καθημερινή, νομίζω ότι καθημερινή θα το ευχαριστηθείτε περισσότερο, δηλαδή αν έχετε ένα ρεπό μια καθημερινή μέρα θα το ευχαριστηθείτε περισσότερο. Να πάτε στον Άγιο, αν δεν έχετε πάει, είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη ότι πολλές θα το γράψουν από κάτω, ότι είναι πάρα πολύ ωραία και γενικότερα έχει ένα... Έχει πολύ ωραίο κλίμα, πολύ ωραία αύρα. Κάθε φορά που πηγαίνω στον Αγίον τώρα σου νιώθω πολύ πολύ ωραία. Και προσπαθώ να πηγαίνω όσο πιο συχνά μπορώ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είχα πάει πριν 2 εβδομάδες, αλλά είχα τάξη. Και έτσι αποφάσισα να πάμε και σήμερα. Εγώ δεν κατάφερα να σας πω την αλήθεια να πάω στην γιορτή του τη Δευτέρα που μας πέρασε. Αλλά είχα πει ότι θα πάω μέσα στην εβδομάδα. Και ήταν ευκαιρία γιατί αύριο και την Κυριακή έχω πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, πάρα πολύ. Τώρα κάποιοι από εσάς, κάποιος από εσάς γνωρίζει περισσότερα έτσι, για κάποια ταβερνούλα εκεί στο Προκόπη, κάποιο ξενοδοχείο, να μας γράψετε από κάτω να μας πείτε, γιατί εγώ έτσι θέλω να δοκιμάσω και άλλα πράγματα. Συνήθως πάμε μόνο σε εκείνη την ταβερνούλα, όχι ότι είναι άσχημα. Απλά έτσι θα ήθελα να δοκιμάσω και να δούμε και άλλα πράγματα ή εκεί κοντά αν υπάρχει κάποιο αξιοθέατο που θα μπορούσαμε να δούμε. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες τα ξέρετε, οπότε γράψτε από κάτω να ξέρουμε, να διαβάσουν και άλλα κορίτσια άμα θελήσουν κάποια στιγμή να το κάνουν σαν εκδρομή που σας το προτείνω να το κάνετε. Είναι πάρα 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 πολύ ωραία. Τον τελευταίο μήνα το πρόγραμμά μου είναι τόσο βαρύ που δεν μπορώ και στο Instagram σχεδόν απουσιάζω. Αλλά θα τελειώσει, παιδιά. Τώρα την άλλη εβδομάδα πιστεύω θα έχω ξεμπερδέψει με τις πολύ βαριές δουλειές που έχω και θα επανέλθω.
από τις 8 του μήνα, νομίζω. Πότε είναι μεθεπόμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, την τελευταία εβδομάδα και των σχολείων δηλαδή. Απλά μου έχουν πέσει πάρα πολλά πράγματα μαζεμένα, τα οποία πρέπει και να... Βασικά θέλω να τελειώσω και τις δουλειές μου σύντομα, γιατί θα πάμε και Καλαμάτα. Και θέλω να μην έχω αφήσει εκκρεμότητες. Θέλω να πάω να το ευχαριστηθώ, δηλαδή εκείνες τις μέρες που θα είμαστε Καλαμάτα, θέλω απλά να χαλαρώσω, να μην σκέφτομαι τίποτα. Και περιμένω πως και πως να έρθει η στιγμή. Η άσχετη πληροφορία της ημέρας είναι ότι πήρα αυτή εδώ την οδοντόβουρτσα, η οποία δεν με βολεύει καθόλου. Και την πήρα γιατί ήταν η μοναδική που έγραφε ότι είναι από τις μαλακές και εγώ δεν θέλω ούτε μέτρια ούτε σκληρή. Θέλω όσο πιο μαλακή. Είχα βρει ένα διάστημα, έβγαινε μια έξτρα soft και δεν την ξαναβρήκα, δεν ξέρω τι έγινε. Και βρήκα τώρα μια soft αυτή την πήρα και δεν με βολεύει καθόλου, καθόλου. Νιώθω ότι δεν πλένω τα δόντια μου για κάποιον περίεργο λόγο. Αυτά λοιπόν, πάω να ρίξω νερό στο πρόσωπο, να πλακωθώ με φακλαρτόπλας, γιατί όπως θα είδατε, έχω πετάξει πάρα πολλά σπυράκια, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Τις τελευταίες εβδομάδες, δεν ξέρω τι γίνεται. Από το άγχος και το στρες των τελευταίων εβδομάδων που τρέχω ασταμάτητα, έχω πετάξει σπυράκια. Νόμιζα ότι κοιμήθηκε ο Αλέξανδρος, γιατί τον άκουγα, αλλά τελικά. Πάω να δω τι γίνεται, σας φιλώ. Σας χαιρετώ και τα λέμε το επόμενο Σαββάτο. Φιλάκια.